Χαίρετε και πάλι κυρίες και κύριοι. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για τα κηδιόχαρτα που αναρτήθηκαν για τον πρίτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη Νίκο Παπαϊωάνου, ο γνώστους, μετά την ανακατάληψη στεκιού αναρχικών, που λειτουργούσε επί 34 χρόνια στο βιολογικό του Πανεπιστημίου. Σήμερα, ο Υπουργό Προστασία του Πολίτη Τάκη Θεοδωρικάκο αναφέρθηκε στο γεγονό και κάλεσε όλα τα κόμματα αλλά και την τοπική κοινωνία τη Θεσσαλονίκη να καταδικάσουν με απερίφραστο τρόπο τι απειλέ κατά του πρίτανη του Αριστοτελείου, τι οποίε χαρακτήρισε ακραίε φασιστικέ συμπεριφορέ. Ταυτόχρονα έστειλε μήνυμα σε σκληρή γλώσσα προς τους δράστες αυτής της απειλής, τους οποίους προ... αποκάλεσε περιθωριακούς, τους προκάλεσε να δείξουν το πρόσωπό τους και προειδοποίησε ότι ο πέλεκης της δικαιοσύνης θα είναι πολύ βαρύς. Θυμαλιστίας έπεσε ένας φαρμακοποιός στο Αίγιο. Δύο άγνωστοι που φορούσαν κουκούλε το επιτέθηκαν την ώρα που έκλεινε το φαρμακείο του και κατευθυνόταν στο αυτοκίνητό του. Οι δράστε του άρπαξαν την τσάντα με τι εισπράξει τη ημέρα και διάφορα έγγραφα και εξαφανίστηκαν τρέχοντα. Ο άτυχο φαρμακοποιό ενημέρωσε την αστυνομία, η οποία ξεκίνησε έρευνε για τον εντοπισμό του με την βοήθεια και οπτικού υλικού από τι κάμερε ασφαλεία στην περιοχή, ενώ σχηματίστηκε και δικογραφία κατά αγνώστων. Στρίνο στη δράμα, καθώ έχασε τη ζωή του σε τροχαίο ταξιμερώματα, ο αντιδήμαρχο Καθαριότητα του Δήμου. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, το όχημα που οδηγούσε εξετράπη τη πορεία του για άγνωστο λόγο και προσέκρουσε σε μεταλλικό στήλο φωτισμού στην περιφερειακή οδό ξηροποτάμου Μικροχωρίου, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του. Την οδύνη του για τον χαμό του συνεργάτη του εκφράζει με ανάρτησή του στο Facebook ο Δήμαρχο Δράμα. Προανάκριση για τα αίτια και τι συνθήκε του δυστυχήματο διενεργεί το τμήμα Τροχέα Δράμα. Τραγωδία όμως είχαμε και στην Ξάνθη. Ένας νεαρός 21 ετών σκοτώθηκε τα ξημερώματα όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μεταλλική κολόνα φωτισμού στο δεύτερο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Ξάνθης Μαγκάνων. Από την πρόσκρουση τραυματίστηκε και ο 28χρονος συνοδηγός του αυτοκινήτου ο οποίος διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης μαζί με τον άτυχο οδηγό. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης ανακοίνωσε σήμερα την παρέτησή του από τη θέση του Υπουργού Εξωτερικών της Κύπρου, την οποία υπέβαλε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη και έγινε δεκτή. Όπως σημείωσε τον ενδιαφέρουν οι διαδικασίες για τις προεδρικές εκλογές του 2023, αλλά ουδέποτε εξεδήλωσε ενδιαφέρον για την προεδρία του Δημοκρατικού Συναγερμού. Ο κύριο Χριστοδουλίδης αναμένεται, εφόσον το αποφασίσει, να κατέβει ως ανεξάρτητο υποψήφιο πρόεδρο. Με τον κύριο Χριστοδουλίδη επικοινώνησε νωρίτερα ο Υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια, ο οποίο τον ευχαρίστησε για τη συνεργασία και τον συντονισμό στην προάσπιση των εθνικών συμφερόντων κατά τα προηγούμενα χρόνια. Αρχίζουν από αύριο Δευτέρα και θα διαρκέσουν έως και τις 28 Φεβρουαρίου οι χειμερινέ εκπτώσεις. Την επόμενη Κυριακή μάλιστα τα εμπορικά καταστήματα θα είναι ανοιχτά σε όλη την επικράτεια από τις 11 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος προτείνει στους καταναλωτές να κάνουν έρευνα αγοράς και να ελέγχουν όχι μόνο την τιμή αρχική και νέα, αλλά και την ποιότητα των προϊόντων. Επίσης, να αναζητούν στο διαδίκτυο την τιμή του προϊόντος που πρόκειται να επιλέξουν βάσει κωδικού ή αριθμού μοντέλου, ώστε να είναι βέβαιοι ότι η τιμή που έχουν εντοπίσει είναι και η πιο συμφέρουσα. Χάο είχαμε στα Τύρανα. Οι διαδηλωτέ πολιορκήσαν το κτίριο απαιτώντα από τον πρόεδρο του Δημοκρατικού Κόμματο, Λουσλίν Μπάσα, να του παραδώσει τα γραφεία. Η αστυνομία προσπάθησε να διαλύσει το οργανωμένο πλήθο με δακρυγόνα. Ο Μπάσα είχε οχυρωθεί στο κτίριο με εσωκομματικού υποστηρικτέ του, οι οποίοι απαντούσαν με ό,τι μέσα είχαν στην διάθεσή του. Η κατάσταση παραμένει τεταμένη μπροστά στα γραφεία του κόμματο, ενώ και η Δύση κάλεσε σε αυτοσυγκράτηση. Περισσότεροι από 5.000 άνθρωποι έχουν συλληφθεί στο Καζακστάν στη διάρκεια των τάραχων, που συγκλώνησαν τη χώρα τις προηγούμενες ημέρες, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών. Οι δικαστικές αρχές έχουν αρχίσει έρευνε για διάφορα αντικείμενα σε βάρο των συλληφθέντων. Περισσότερα από 100 εμπορικά κέντρα, κτίρια τραπεζών και περίπου 400 οχήματα, κυρίω αστυνομικά, καταστράφηκαν, σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών. Συνολικά, 16 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας έχασαν τη ζωή τους στις ταραχές, ενώ περίπου 1.300 αστυνομικοί, στρατιώτες και άλλα μέλη των δυνάμεων ασφαλείας τραυματίστηκαν στις συγκρούσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδίκασε στεναρά την εκτεταμένη βία στο Καζακστάν και κάλεσε σε αποκλιμάκωση. Τουλάχιστον 21 άνθρωποι έχασαν τη ζωή του μετά από χιονοθύελα στο Πακιστάν, ανάμεσά του δυστυχώ και παιδιά. Η αστυνομία επιβεβαίωσε πω 8 άνθρωποι πέθαναν από το κρύο μέσα στο αυτοκίνητό του. Ο στρατό κινητοποιήθηκε για να ανοίξει του δρόμου και να παράσχει βοήθεια στου χιλιάδε ανθρώπου που εξακολουθούν να είναι αποκλεισμένοι. Το Μουρί κηρύχθηκε ζώνη καταστροφή και ζητήθηκε από τον πληθυσμό να μην μεταβαίνει πλέον εκεί. Στο NBA τώρα, 24 ώρες μετά τον θρίαμβο στο Μπρούκλιν, οι Bucks δεν τα κατάφεραν στη Σάρλοτ. Οι πρωταθλητές λήγησαν στο δεύτερο μέρος του αγώνα και ιτήθηκαν τα ξημερώματα με 114-106 από τους Hornets. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο πάλεψε, αλλά δεν μπόρεσε να καλύψει τις πολλές απουσίες της ομάδας του. Ωστόσο, ο Έλληνας Superstar πραγματοποίησε ακόμη μια MVP εμφάνιση, αφού σε 37 λεπτά είχε 43 πόντους και 12 rebound. Και στο σημείο αυτό, κυρίε και κύριοι, το δελτίο του Σταρ στην νοηματική γλώσσα ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί η ξένη σειρά τα φιλαράκια. Όλη η ειδησιογραφία τη ημέρα, αναλυτικά, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Σταρ στι 8 παρα 10 με τον Σπύρο Λάμπρου. Από όλου εμά, κυρίε και κύριοι, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.